Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός, ο οποίος ξαναφέρνει όλους τους Ιωπηλώους κοντά σε μια μεγάλη γιορτή μετά από σταθμούς. Βρισκόμαστε μικροί και μεγάλοι ξανά στα ίδια σκάφη και κάνουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο για την Ελλάδα, μονομαχίες ένας εναντίον ενός, οι οποίες προσδίδουν και ιστιοπλοϊκά πάρα πολλά πράγματα σε εμάς, αλλά και όσον αφορά τους κανονισμούς και κάποιες τακτικές οι οποίες ισχύουν μόνο σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει ένας πάρα πολύ καλός ανταγωνισμός. Φυσικά η καλύτερη ομάδα απουσιάζει φέτος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το επίπεδο έχει πέσει ιδιαίτερα. Είναι ακόμη πάρα πολύ υψηλό και θεωρώ ότι όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια και ότι θα έχουμε πάρα πολύ άξιους αγώνες. Κάνουμε ιστιοπλοεία, περνάμε καλά, διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε. Είναι η πρώτη μου φορά ως κυβερνήτη στον τελικό του HMRT. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Έτσι είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, πολύ απαιτητική διοργάνωση. Έτσι είναι η σπουδαιότερη αθλητική διοργάνωση στην Ελλάδα, ιστιοπλοϊκή διοργάνωση προφανώς. Συνδυάζει. Αυτό που το κάνει δύσκολο βασικά είναι ότι οι κούρσες είναι ένα-βι-ένα. Okay, πρέπει να έχει άριστη γνώση η ομάδα της στην κάθε θέση της, ώστε μετά να μπορέσουμε να βάλουμε και τη στρατηγική μέσα στο πλάνο για να πάρουμε πλεονέκτημα από τον αντίπαλό μας. Αυτό είναι όλη η υπόθεση. Και αυτό είναι που το ξεχωρίζει και έχει έξτρα δυσκολία.